26 λεπτά μετά τις 3 θα δούμε τα κυριότερα γεγονότα μαζί και με το σχόλιο των καλεσμένων μας. Καλωσορίζω στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Πολύ καλησπέρα. Και τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Βασίλη Πάικο, δημοσιογράφο. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο δικό σας για το νέο κώδικα φορολογίας, το οποίο ναι μεν διαψεύστηκε, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν δίνονται, διαχέονται πληροφορίες στον τύπο, δημοσιογραφικές πληροφορίες, στη συνέχεια διαψεύδονται, αλλά μετά κάπου εκεί, κάπως έτσι, καταλήγουν. Κύριε Κοντογιώργη. Δεν τον ξέρω, αλλά είναι δεδομένο ότι οι κώδικες φορολογίες έχουν ως σκοπό να αυξήσουν τη φορολογία. Δεν έχουν σκοπό να την ελαφρύνουν. Και είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί δέσμευση του μνημονίου. Για παράδειγμα, για να σας πω ένα χαρακτηριστικό από αυτά τα οποία διαβάσαμε, είναι η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, αν απολυθείς, της αποζημίωσης. Να προσθέσουμε όλα όσα είναι απαράδεκτα στην λογική της φορολόγησης η οποία γίνεται στην περίοδο του μνημονίου, της κρίσης. Είναι σχεδόν τα περισσότερα. Δηλαδή φορολογείται ο άνεργος, φορολογείται ακίνητη περιουσία η οποία είναι ανενεργός, δεν αποδίδει οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται όμως οι φορείς εκείνοι της παραγωγής, της οικονομίας, οι οποίοι θα έπρεπε να φορολογούνται λόγω εισοδήματος, οι οποίοι δεν ζουν ουσιαστικά την κρίση με τον τρόπο που την ζει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Ξέρετε, υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο αρχής που έχει να κάνει με το δημοσιονομικό σύστημα. Σήμερα δεν το αντιλαμβανόμαστε πολύ, γιατί επικρατεί το ενιαίο σύστημα παγκοσμίως. Δεν φορολογείται ή φοροαπαλλάσσεται αυτός ο οποίος είναι πολύ κοντά ή κατέχει την εξουσία. Φορολογούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι έξω από την εξουσία, ανεξαρτήτως του αν έχουν ή δεν έχουν να πληρώσουν. Μόνο την πολιτική εξουσία. Η πολιτική εξουσία, το σύστημα, ακριβώς. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πριν, κύριε Κοντογιώργη, επιτρέψτε μου καθαρά θέμα διαχείρισης χρόνου να καλωσορίσω και τον ειδικό κοντά μας στα θέματα αυτά, τον κύριο Βαγγέλη Αμπελιώτη. Καλό σας απόγευμα, φοροτεχνικό στο επάγγελμα. Έχουμε κοντά μας και τα δύο επαγγέλματα που έχουν στοχοποιηθεί πολλές φορές από διάφορες έρευνες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη φορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τρόικα στην ουσία, την κυρία Ιωάννα Καλατζάκου, αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο στούντιό μας εκεί. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσάμι, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πρώτα, κύριε Πάικ, όμως θέλω το δικό σας σχόλιο για όλες αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή, περιμένουμε εδώ και το συζητούμε και πάρα πολύ καιρό ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το οποίο φορολογικό σύστημα, αυτό το καινούριο, που θα αποκαθιστούσε την κοινωνική δικαιοσύνη, επρόκειτο να έρθει τον Απρίλιο. Επρόκειτο να έρθει τον Απρίλιο. Τώρα ούτε κουβέντα, λένε Ιούνιο και αν. Και εντωμεταξύ έρχονται διάφορα πράγματα σαν αυτά που είναι εκτροματικά. Τώρα η αποζημίωση απόλυσης να φορολογείται από το πρώτο ευρώ, αυτό και μόνο είναι εντάξει, δεν χρειάζεται σχόλιο. Και όλα αυτά επειδή δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή, έτσι. Όχι, δεν μπορούν. Δεν θέλουν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή, ναι, με συγχωρείτε. Η πρώτη αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, κύριε Αντωνοπούλου, είναι η αναδρομική φορολόγηση, την οποία έχουν αμνηστεύσει. Διότι εκεί είναι γνωστή και γινόταν φανερά. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, την εξέλιξη της περιουσίας και να συλλάβουν τους πάντες. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς τώρα θα τους ελέγξουν. Μα θα τους υπάρχει. Με συγχωρείτε, εάν εγώ έχω. Έτσι δεν είναι, κύριε Αμπελιώτη. Εάν έχω μερικά εκατομμύρια στο λογαριασμό μου και βεβαίως το εισόδημα το οποίο δηλώνω στην εφορία είναι μηδενικό ή περίπου, σημαίνει ότι φοροδιέφυγα. Έχω ήδη αποδεικτικό στοιχείο στα χέρια μου ως κράτος. Γιατί λοιπόν αμνηστεύουν την φορολόγηση του παρελθόντος, το οποίο είναι και το κραυγαλαίο στοιχείο της κρίσης στην οποία οδηγηθήκαμε. Θα συνελαμβάνονται είναι ένα ερώτημα. Θα συνελαμβάνονται όλοι αυτοί τους οποίους θα δεν έχει αμνηστευθεί δεν έχει αμνηστευθεί τίποτα. Η φορολογική αρχή μπορεί να κάνει έλεγχο μέχρι το 2000. Από το 2000 μέχρι σήμερα μπορούν να ελεγχθούν όλοι οι λογαριασμοί. Άλλωστε με τον έλεγχο των εμβασμάτων που έχουν γίνει από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, υπάρχουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν υποβάλει δηλώσεις ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις και είναι σε σημείο ελέγχου. Άλλωστε τα θέματα αυτά δεν παραγράφονται από το 2000 και μετέπειτα
και το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξαγγείλει μια σειρά μέτρων το πώς θα γίνεται ο έλεγχος. Κύριε Κοντογιώργη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από δύο μέρες είπε: πατάξτε τη φοροδιαφυγή και επικεντρώστε σε δικηγόρους και γιατρούς. Σαφώς δεν είναι σωστό να στοχοποιούνται συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά το σίγουρο είναι ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει παταχθεί. Κοιτάξτε, είναι πολιτική επιλογή να μην παταχθεί η φοροδιαφυγή και αυτό αποδεικνύεται από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Άκουσα πριν τον κύριο Αμπελιώτη να λέει ότι ελέγχονται όσοι έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό. Εγώ ερωτώ, αυτοί είναι μόνο φοροφυγάδες? Όσοι όχι, δεν έβγαλαν, δίκιο, δεν είναι. Μόνο αυτοί. Γιατί λοιπόν ο γίνεται πρέπει η διάκριση? Να επεκτείνεται, πρέπει να επεκτείνεται όπου υπάρχει θέμα να επεκτείνεται. Δεύτερον, γιατί να μην γίνει η αναδρομική και αφήνονται τα χρόνια να παραγράφονται? Ο κύριος Αμπελιώτης μας είπε ότι τώρα είναι από το 2000. Πέρυσι θα ήταν από το 1999. Είχα θέσει το ζήτημα αυτό, ειδικά για την μεγάλη ακίνητη περιουσία, από το 1997 μέχρι που καταργήθηκε το 2007. Mm-hmm. Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς για να φορολογηθεί, που έχουν το ε9, έχουν δηλαδή τον πλούτο, τον ακίνητο πλούτο των Ελλήνων στα χέρια τους, όπως έχουν και τις καταθέσεις. Γιατί η λίστα Λαγκάρντ και όλες οι άλλες λίστες καρκινοβατούν και δεν προχωράνε? Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες στην Ελλάδα οι οποίες εξ συστήματος δεν φορολογούνταν και συνεχίζουν να μην φορολογούνται. Τι έχει εμποδίσει το Υπουργείο Οικονομικών, την κυβέρνηση συνολικά, να ασχοληθεί με το φορολογικό σύστημα ώστε να εξυγχρονιστεί και κυρίως να προσανατολιστεί προς εκείνους που έχουν συμπαγές οικονομικό πλούτο, συμπαγή οικονομικό πλούτο, ώστε να αντλήσουν από εκεί? Τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί την πολιτική τάξη να αμνηστεύει τον εαυτό της τα δάνεια τα οποία λαμβάνει, λαμβάνουν τα κόμματα κλπ.? Μήπως την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να δώσει ο κ. Μάικος? Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και στην κυβερνητική αντιπαράθεση που έχει προκληθεί με τον αντιρατσιστικό νόμο, κύριε Κοντογιώρη, και να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα μας, τελικά οι αντιδημοκρατικές και οι έτσι ακραίες δράσεις αντιμετωπίζονται με αντιρατσιστικούς νόμους? Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα να δούμε γιατί υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή υπήρχε ως όνομα, αλλά όχι ως κόμμα, ούτε ως κίνημα που λειτουργεί τώρα. Άρα λοιπόν, δεν τη δημιουργεί ένα κόμμα που κυβερνάει ή ένα κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση, την δημιουργεί η καταστροφή και αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στην καταστροφή. Αυτό είναι δεδομένο και θα προσέθετα ότι συντηρεί και αυξάνει τη δύναμή της η πολιτική που προηγήθηκε και που συνεχίζει. Αναφερθήκατε πριν στο γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις μεταξύ τους διαπληκτίζονται για ψηλού πείδημα, χωρίς ουσιαστικό ιδεολογικό περιεχόμενο. Αυτό, ακόμα και για τα μπλουζάκια. Ακόμα και μέσα στα κόμματα. Βλέπουμε τι γίνεται με τον κύριο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η πρωτοβουλία. Τον κύριο Λαγό και τον κύριο Τέντια. Λαφαζάνη, ξέρω εγώ, με τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε τι γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε παντού. Στη Βουλή. Ποιο είναι το θέμα? Εάν ψάξουμε να δούμε τις διαφορές που έχουν, είναι μηδενικού διαμετρήματος. Οι ομοιότητες, οι συμφωνίες είναι πλήρεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή, απαγορεύοντάς την ή δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να μην συντρέχει στην κοινωνία ο λόγος αυτός. Νομίζουμε πάντα, εδώ στην Ελλάδα μόνο, ότι η εφαρμογή του νόμου είναι αυταρχισμός. Νομίζουμε ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία και στα σύνορα αλλά και μέσα στη χώρα να ελέγχει και να ενσωματώνει αυτούς τους ανθρώπους, είναι μη ελεύθερο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή η κοινωνία, αυτή η χώρα πρέπει να μεταβληθεί σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ό,τι περισσεύει δηλαδή από εκεί που ενοχλεί τον καπιταλισμό πρέπει να το φέρνουμε εδώ, γιατί πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Αυτό βοηθάει την Ευρώπη. Και η νομοθεσία στην Ευρώπη θέλει να εγκυβωτήσει εδώ την οικονομική μετανάστευση, ώστε να είναι αυτή πολύ καλά με τον εαυτό της. Να προσθέσω κάτι όμως για τον τρόπο αντιμετώπισης. Μιλάνε για συνταγματικό τόξο. Ως εάν τα κόμματα είναι, που είναι στη Βουλή, εκτός από τη Χρυσή Αυγή, είναι μέσα στο συνταγματικό τόξο και η Χρυσή Αυγή απ' έξω. Για σκεφτείτε ποιος δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα. Υπάρχει διάταξη του Συντάγματος, να τις αναλύσουμε αν θέλετε μία-μία, θέλουμε πολύ μεγάλη εκπομπή. Για να δούμε, υπάρχει διάταξη του Συντάγματος που εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρχή του Συντάγματος? Καμία. Και δεν είναι
προϊόν τώρα. Τώρα απλώς υπάρχουν ακραίες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου. Είναι διαρκές το φαινόμενο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν καταργείται η νομιμότητα, όταν η ίδια η πολιτική τάξη που κυβερνάει κάνει δυσδιάκριτη τη διαφορά μεταξύ αυταρχισμού και νομιμότητας, μεταξύ κοινοβουλευτικού και ναζιστικού ή όπως θέλετε πέστε το άλλο κόμμα, τότε γιατί θα κατηγορήσω την κοινωνία η οποία βλέπει στο πρόσωπο της Χρυσής Αυγής τη δράση της Χρυσής Αυγής, αυτή τη δράση που γνωρίζουμε ότι είναι εκτός συνταγματικής νομιμότητας. Είναι η εκδίκηση που παίρνει η κοινωνία, διότι αισθάνεται σε πολιτική αδυναμία. Αυτό είναι το μεγάλο. Η εκδίκηση της κοινωνίας. Στο σημείο να πούμε ότι δικαιούται η κοινωνία να εκδικείται δια του τρόπου αυτού. Δεν είναι, όταν από την κοινωνία αφαιρούνται οι δυνατότητες να έχει φωνή και άποψη για την κατάστασή της, εκεί οδηγεί, πρέπει να διαπιστώσουμε τα γεγονότα. Και να σας προσθέσω εκεί οδηγεί, να μην οδηγεί όμως κακώς. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Κοντογιώργη. Σε αυτά όλα βασίστηκε. Κλείνω με την εξής. Βασίστηκε και στο Μεσοπόλεμο Χίτλερ. Σε αυτά ακριβώς. Αυτό θα το πείτε στον εαυτό σας και σε αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή την άποψη. Εκείνοι που οδηγούν. Εκείνοι που οδηγούν στο αδιέξοδο είναι οι πέτοι που δημιουργούν τα αυταρχικά φαινόμενα. Προσθέσω κάτι που έχει συμβολική σημασία. Ερώτησα από εκπομπή άλλη τον κύριο Ρουπακιώτη. Ναι. Γιατί δεν παίρνετε μέτρα ή σκοπεύετε να πάρετε μέτρα για το ζήτημα της εφαρμογής του κράτους δικαίου στην πολιτική τάξη, στο πολιτικό σύστημα, με άλλα λόγια την ευθύνη των υπουργών και ούτω καθεξής, και για το παρελθόν που αμνηστεύεται και κύριε για το μέλλον κλπ. Ξέρετε, δεν υπήρξε καμία απάντηση. Τώρα υπάρχει μια επισπεύδουσα διαδικασία για το λεγόμενο ρατσιστικό, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να λυθεί με πολιτικές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Πάη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.